Φίλοι και φίλες της Α2 Ανδρών Μπάσκετ, καλωσορίσατε εδώ από το κλειστό Απόστολος Κόντος της Νέας Φιλαδέλφειας. Σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση της ΦΕΑ με τον Ερμή Σχηματαρίου. Παιχνίδι για την 16η αγωνιστική της Elite League Ρίκος Δινάν, που συμπέφτει να είναι και η πρεμιέρα του δεύτερου γύρου. Να πούμε ότι πρόκειται για ένα ντέρμπι, αφού οι ομάδες είναι πολύ κοντά στη βαθμολογία. Ο Ερμής Σχηματαρίου είναι στην 11η θέση της βαθμολογίας με 21 πόντους και ρεκόρ 7-7. Από την άλλη η ΦΕΑ είναι στη 12η θέση με 20 πόντους και ρεκόρ 5-10. Να πω τις αποστολές των δύο ομάδων. Από την ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας, ο κύριος Αλέξανδρος Καρατζάς έχει πάρει στην αποστολή του Δρομοσιό, Βαφιάδη, Στεριάκη, Κοντό, Ζήρο, Λίτσο, Παπανικολάου, Καραχάλιο, Δεϊμέζη, Καραλευθέρη, Γαρέζο, Δρόσο. Προπονήτης ο κύριος Αλέξανδρος Καρατζάς, βοηθεί κύριοι Καρακατσάνης και Κουτσούκος. Και έχουμε το πρώτο καλάθι με τον Κυρίτσι για την ομάδα του Ερμή Σχηματαρίου. Από την άλλη πλευρά ο κύριος Νίκος Οικονόμου, η παλιά μορφή αυτή του Παναθηναϊκού, του Ιωνικού, της Εθνικής, έχει πάρει στην αποστολή τους Μπράιαν Ζάκερη, Νάκη, Ζαρμακούπη, Πάπο, Καλημέρη, Ντράσκοβιτς, Φιλοξενίδη, Μιτσιμπόνα, Μαργέλη, Βασιλόπουλο, Τάταρη και ο Αλέξανδρος ο Κυρίτσι βάλε και το καλάθι. Βοηθή του κύριου Νίκου Οικονόμου είναι η κύριοι Γιανακόπουλος και Φλότσιος. Διαιτητές της συνάντησης είναι οι κύριοι Καραβίτης, Σταμπασίδης και Μαρτινάκης και παρατηρητής ο κύριος Ζαγλής. Τώρα γίνεται μια ωραία προσπάθεια και έχουμε καλάθι από τον Καραλευθέρη για την ΦΕΑ. Κατεβάζει την μπάλα ο Βασιλόπουλος ο Φώτης. Νέο απόκτημα τη στοιχημερινή περίοδο για την ομάδα του Ερμή. Φωνές από τον Νίκο τον Οικονόμου, ο Ντράσκοβιτς, ο πανύψηλος Ντράσκοβιτς, καθώς μια μεταγραφή 2-2-2-14. Πασάρι στον Κυρίτσι, αστοχή ο Κυρίτσις, τελικά με δεύτερη προσπάθεια παίρνει καλάθι και φάουλ. Το σκορ είναι 3-2 σε 8 λεπτά και 52 δεύτερα πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Είπαμε ένα μάτς ντέρμπι, αφού οι ομάδες είναι πάρα πολύ κοντά στη βαθμολογία. Ο Κυρίτσις είναι αυτός που θα εκτελέσει τη βολή. Είναι εύστοχος, 3-5 γίνεται το σκορ. Τώρα μπήκανε σωστά και οι πόντοι από τη γραμματεία. 8-45, Καραλευθέρης. Σουτάρει η ΦΕΑ και έχει βάζει τρίποντο με τον Γαρέζο. Πάλι ο Κυρίτσις, πυρουέτες μέσα στη ρακέτα. Ωραίο τελείωμα από τον έμπειρο Αλέξη Κυρίτσι. 6-7 το σκορ. Έχουμε μια μικρή διακοπή. Να πούμε και το πρόγραμμα της σημερινής 16ης αγωνιστικής. Εκτός από το σημερινό παιχνίδι έχουμε Χαρίλα Οστρικούπης Ελευθερούπολη που έχει ξεκινήσει από τις 3 η ώρα. Παπάγου Έντα Σεβόσμου, Μαρούση Μεγαρίδα, Ηρακλής Πανιθραϊκός, Αμίντα Τρίτονα, Κόρυβο Αμαλιάδα Ψυχικό και Καβάλα Αγρίνιο. Καλάθι εύστοχο από την πλευρά τη ΦΕΑ που περνάει μπροστά με 8-7. Η μπάλα γρήγορα στον Κυρίτσι. Ωραία προσποίηση, σουτάρει και κερδίζει πάλι φάουλ. Ο έμπειρο Αλέξη Κυρίτσι. Ο γιο του μεγάλου Κυρίτσι, του προπονητή, του Μιχάλη Κυρίτσι. Που έκανε μεγάλη καριέρα σαν παίκτης του Παναθηναϊκού, προπονητής του Παναθηναϊκού, αργότερα προπονητής στον Άρη. Έτοιμος ο Κυρίτσις να εκτελέσει τις βολές. Εκτελεί, ισοφαρίζει σε 8-8. Και δίνει το προβάδισμα 8-9 στην ομάδα του Ερμή Σχηματαρίου. Ο Καραλευθέρης έξω από τη ρακέτα. Ζητάει κάποιο συμπαίκτη να έρθει κοντά. Πάει ο Καραχάλιος. Καραχάλιος κερδίζει το φάουλ.
Είναι δύο βολές για τον παίκτη του, της ΦΕΑ, τον Βασίλη τον Καραχάλιο. Κάνει τη μία βολή. Ευστοχή στη δεύτερη. 9-9 γίνεται το σκορ. Πολύ γρήγορα παίρνει την μπάλα ο Βασιλόπουλος ο Φώτης. Πολύ έμπειρος παίκτης. Πανιόνιο, ΑΕΚ. Μεγάλη καριέρα. Ωραία πάσα και ωραίο τελείωμα από τον παίκτη του, τον Μιτσιμπόνα. 9-11 μπροστά η ομάδα του Σχηματαρίου. Καραλευθέρης, σουτάρει για τρίποντο, η μπάλα βρίσκει πάνω στο σίδερο. Παίρνει το ριμπάουντ ο Κυρίτσης, Βασιλόπουλος, που έχει ενισχύσει πολύ την γραμμή των point guard. Κάνει το σουτ, αστοχή. Παίρνει το rebound πάλι όμως ο Ερμής Σχηματαρίου, πάλι μπάλα στο Βασιλόπουλο, κάνει τον πάσιμο. Ωραία πάσα δίνει στον συμπαίκτη του το Μαργέλη, αυτός κερδίζει το φάουλ, αστόχησε όμως στο σουτ που έκανε. 6-53 πριν τη λήξη του παιχνιδιού, 9-11 το σκορ. Με βραχία κεφαλή μπροστά η ομάδα του Ερμής Σχηματαρίου. Ο διαιτητής ο κύριος Καραβίτης προειδοποιεί τον κύριο οικονόμου, θα έχει τεχνική ποινή έτσι και ξαναφωνάξει. Έχει διαμαρτυρηθεί για οποιαδήποτε φάση. Εκτελεί ο Μαργέλης, είναι εύστοχος. Εκτελεί και τη δεύτερη, είναι εύστοχος και ο παίκτης του Ερμή. 9-13 γίνεται το σκορ. Η μπάλα τώρα είναι για την ομάδα της ΦΕΑ. Κάνει τον πάσιμο. Καλάθι και φάουλ. Εξαιρετική φάση από τον Στεριάκη. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον παίκτη της ΦΕΑ. Παρότι και παίκτη κολλημένο απάνω του, έκανε το drive, έκανε το lay-up. Η μπάλα αργά βασανιστικά μπήκε στο καλάθι του Ερμή Σχηματαρίου, πήρε και το φάουλ. Εκτελεί ο Στεριάκης τον πόνους της βολής. 12-13, μειώνει η ομάδα της ΦΕΑ. Βασιλόπουλος. Κυρίτσης παίρνει την μπάλα, κάνει τον πάσιμο, αστοχή. Μάχες εκεί και ο πανύψηλος Δράσκοβιτς κερδίζει όλους τους παίκτες. 2-14 άλλωστε. Βάζει την μπάλα στο καλάθι. 12-15. Καραλευτέρης προσποιείται πως θα σουτάρει. Δίνει ωραία πασάρι στον συμπαίκτη του τον Καραχάλιο. Αυτός κερδίζει το φάουλ. Η μπάλα είναι απ' έξω για την ομάδα της ΦΕΑ. Καραλευτέρης. Έχουμε επιθετικό τώρα όμως. Δίνουν ο δεύτερος διαιτητής δίνει επιθετικό στην ομάδα της ΦΕΑ. Το σκορ είναι 12-15, 6 λεπτά και 4 δεύτερα πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Βασιλόπουλος έξω από τη ρακέτα, ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη. Κυρίτσης, backdoor πάσα στον Ντράσκοβιτς. Αλλά υπάρχει φάουλ από τον Ντράσκοβιτς, ο οποίος χτυπάει και ένα διαφημιστικό πανό έξω από το γήπεδο. Και ξεσηκώνει την διαμαρτυρία των φίλων της ΦΕΑ. Καραλευτέρης τώρα κατεβάζει την μπάλα στο Στεριάκη. Καραλευτέρης. Δεϊμέζης. Ωραίο μπάσιμο. Καραλευτέρης.
Δίνει στον ξεμαρκάριστο Γαρέζο. Αυτός όμως έχει καθυστερήσει, έχει λήξει η επίθεση των 24 δευτερολέπτων. 12-15 παραμένει το σκορ. Η μπάλα είναι για την ομάδα του σχηματαρίου. Ερμής σχηματαρίου που την προηγούμενη αγωνιστική δεν έπαιξε, καθώς το παιχνίδι με την Ελευθερούπολη αναβλήθηκε, καθώς δήλωσε κρούσματα COVID η Ελευθερούπολη. Ενώ η ομάδα της ΦΕΑ έχει κερδίσει τον Έαντα μετά από μεγάλη ανατροπή. Ο Ντράσκοβιτς αστόχησε από πολύ κοντά. Η μπάλα πάλι για τον Ερμή σχηματαρίου. Βασιλόπουλος κάνει το σουτ, κερδίζει το φάουλ. Από τον Δρόσο. Εκτελεί ο Βασιλόπουλος, η μπάλα είναι εύστοχη, είναι μέσα. 12-16. Εύστοχη και στη δεύτερη ο Φώτης ο Βασιλόπουλος. 12-17. Το συν 5 η ομάδα του Ερμή. Έχουμε φάουλ που κερδίζει η ομάδα της ΦΕΑ με τον Στεριάκη, καθώς προσπάθησε να κάνει μπάσιμο, αλλά εκεί τον σταμάτησαν με φάουλ οι παίκτες του Ερμή. Και τώρα ο Νίκος ο Οικονόμου ρίχνει στο παιχνίδι τον Μπράιαν Τζάκερ Ντένζελ, τον Αμερικανό. Ο Στεριάκης είναι έτοιμος να εκτελέσει. Αστοχή στην πρώτη βολή. 4-49 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ευστοχή στη δεύτερη. 13-17. 4-49 όπως είπαμε πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Κυρίτσης, Βασιλόπουλος τώρα πιέζει από πολύ ψηλά ο Καραλευτέρης για τη ΦΕΑ. Κατεβάζει, περνάει τη γραμμή του κέντρου ο Βασιλόπουλος. Ο Μπράιαντ, ο Αμερικανός, στον Ντράσκοβιτς. Πατάει πολύ γερά ο πύργος του Ερμή. Βάζει την μπάλα στο καλάθι πολύ εύκολα. 13-19, μεγάλη διαφορά του Μπράιαντ όταν παίρνει την μπάλα μέσα στη ρακέτα. Δεν έχει ισοϊψή αντίπαλο. Με αποτέλεσμα να κερδίσει η φάουλ να πετυχαίνει καλάθι. Πάλι lay up από τον Ντράσκοβιτς. 13-21 στο σύν 8 Καραλευτέρης. Γυρίζει μπάλα έξω από τη ρακέτα. Καραλευτέρης κλείνεται από τον Μπράιαντ. Ψάχνει ελεύθερο συμπαίχτη, καθυστερούν, κάνει τον πάσιμο η ομάδα της ΦΕΑ, αστοχούν, μαζεύει ο Ντράσκοβιτς. Παρεμβάλλεται όμως χέρι παίκτη της ΦΕΑ, πάλι μπάλα στη ΦΕΑ. Και έχουμε τρίποντο από τον Γαρέζο, 16-21. Μεγάλη ανάσα για την ΦΕΑ που βρέθηκε πίσω στο μείον 8. 16-21 από τον Γαρέζο, το τρίποντο, Μπράιαντ. Βασιλόπουλος σκρινάρει ο Ντράσκοβιτς, παίρνει την μπάλα ο Σέρβο, ο Μαυροβούνιος τελειώνει και αυτή τη φάση. 16-23 ο Μαυροβούνιος που αποκτήθηκε από τον Τρίτονα, έχει παίξει και στο εξωτερικό, κάνει όπως είπαμε τη διαφορά, ένας πανύψηλος σέντερ όταν ταΐζεται σωστά μέσα στη ρακέτα. Είναι εύστοχος, Καραλευτέρης, εύστοχος, εκπληκτικό τρίποντο από τον Καραλευτέρη. Ο 23χρονος, 1.74 γκάρντ. Αστοχή στην επόμενη φάση ο Ερμής, κερδίζει το rebound και η Ρίτσης. Αστοχή και αυτός, μαζεύει το rebound η ομάδα της ΦΕΑ με το 0. Καραλευτέρης κερδίζει το φάουλ, παίρνει και τα χειροκροτήματα.
Πολύ καλό το ξεκίνημα του Καραλευτέρη. Το σκορ είναι 19-23. 2 και 25 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Έχουμε αλλαγή. Μπαίνει ο Κοντός. Ο Θανάσης ο Κοντός. Τώρα ο Καλαρευτέρης είναι αυτός που θα εκτελέσει τις βολές. Φάση και τις δύο. 21-23. Ένα πολύ γρήγορο 8-0 από την ομάδα της ΦΕΑ. Το 13-21. 8-2 μάλλον έχει κάνει επιμέρους σκορ. Χιρίτσης ταΐζει τον Ντράσκοβιτς, κερδίζει το φάουλο πανύψηλο σε σέντερ, ο οποίος είπαμε δημιουργεί πολλά προβλήματα μες στη ρακέτα για, για την ομάδα της ΦΕΑ, που παίζει με πάθος, που παίζει ψυχωμένα. Το σκορ είναι 21-23. Για να δούμε τώρα αν θα είναι εύστοχος ο Ντράσκοβιτς. 2 λεφτά και 11 δεύτερα πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Αστοχή ο Μαυροβούνιος. Ο κύριος Οικονόμου από τον πάγκο του δείχνει να ρίξει, να εκτελέσει με διαφορετική τεχνική τις βολές. Συγκεντρώνεται. Αυτή τη φορά είναι εύστοχος ο Μαυροβούνιος. 21-24. Καραλευτέρης. Σουτάρει από πολύ μακριά. Σίδερο η μπάλα. Μαζεύουν η ομάδα του Σχηματαρίου. Βασιλόπουλος. Παίρνει το rebound. Κυρίτσης από τη γωνία μόνος του. Εύστοχος. 21-26 από τον Κυρίτση. 1 και 37 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Καραλευτέρης. Κρατάει την μπάλα. Πασάρι στον συμπαίκτη του. Τον Δεϊμέζη, κερδίζει φάουλο ο Δεϊμέζης, καθώς μόλις πήρε την μπάλα δέχτηκε φάουλο στην προσπάθειά του να κάνει τον drive. Ο 18χρονος Δεϊμέζης λοιπόν ετοιμάζεται να εκτελέσει τις βολές. 21-26. Αστοχή στην πρώτη ο Δεϊμέζης. Ευστοχή στη δεύτερη. 22-26, 90 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. 1 και 31. Ο Μπράιαν τώρα κατεβάζει την μπάλα, κάνει διάφορες κινήσεις. Εξαιρετική προσπάθεια, καλάθι και φάουλ από τον Αμερικανό. Στον αέρα άλλαξε χέρι, κατάφερε και πέταξε την μπάλα στο καλάθι. 22-28 από τον Αμερικανό του Ερμή, ο οποίος θα εκτελέσει και μια βολή. Ο Μπράιαν σουτάρει εύστοχος και στη βολή. 22-29. Στο σύν 7 η ομάδα του Ερμή. Τώρα η ΦΕΑ με τον Καραλευτέρη. Καραλευτέρης έξω από τη ρακέτα. Στο Γαρέζο. Γυρνάει μπάλα. Λίτσος. Καραλευτέρης κάνει τον πάσιμο. Κερδίζει και το rebound, αν και αστόχησε, χειροκροτείται. Πολύ ψυχωμένος παίκτης, πολύ δυνατός. Βρίσκει ελεύθερο συμπαίκτη, διστάζει να σουτάρει ΦΕΑ. Κακή προσπάθεια από την ομάδα της Φιλαδέλφειας. Χάνει την μπάλα 41 δεύτερα πριν τη λήξη της περίοδου.
Ο Κυρίτσης στην αντεπίθεση σκοράρει στον ευκηδιασμό, 22-31. Το χρονόμετρο μετράει αντίστοφα. Καραλευτέρης αλλάζει μπάλα απ' έξω. Διστάζει πάλι Φέα να σουτάρει. Τελικά γίνεται το σουτ. 7 δεύτερα πριν τη λήξη. Αστοχούν οι παίκτες της Φιλαδέλφειας. Μαζεύει την μπάλα ο Βασιλόπουλος. Κάνει το μπάσιμο. Καλάθι από τον Βασιλόπουλο που με προσποιήσεις. Έφερε το σκόρ 22-33. Τελευταία προσπάθεια. Άστοχη ομάδα της Φέα. 22-33 λίγη η πρώτη περίοδος. Με αυτό το τελευταίο καλάθι του Βασιλόπουλου, διακοπή και σε λίγο κοντά σας. Επιστροφή και πάλι στο κλειστό Απόστολος Κόντος για την περιγραφή της δεύτερης περίοδου ανάμεσα στην Φέα και τον Ερμή Σχηματαρίου. 22-33 η ομάδα της Βιωτίας, η φιλοξενούμενη ομάδα, η οποία προηγήθηκε 13-21 στην πρώτη περίοδο. Έκανε ένα μεγάλο καμπάκο η Φέα, μείωσε στους 21-23. Από εκεί και πέρα με 11 πέρασε μπροστά. Το 21-23 έγινε 22-33 που ήταν και το σκορ της πρώτης περίοδου. Η Φέα τώρα για να κάνει σουτ έξω από τη ρακέτα, στοχούν οι παίκτες της. Μαζεύει το rebound ο Τάταρης. Βίνει στον Μπράιαντ, Κυρίτσης, κρατά την μπάλα. Τάταρης κάνει τον μπάσιμο, κερδίζει το φάουλ. 9-24 πριν την λήξη της δεύτερης περίοδου. Φωνές από τον κύριο Αλέξανδρο Καρατζά για τους παίκτες. Τελευταίες οδηγίες. Ο Τάταρης είναι έτοιμος για να εκτελέσει τις βολές. Πιο ήρεμος ο Νίκος ο Οικονόμου που ετοιμάζει αλλαγή. Εύστοχος ο Τάταρης. Εύστοχος και στη δεύτερη. 22-35. Μπαίνει ο Ζαρμακούπης τώρα στη θέση του Κυρίτσι. Καραλευτέρης από τους κορυφαίους της ΦΕΑ, ο πιο κινητικός. Πολύ ψυχωμένος παίκτης, πολύ δυνατός. Η ηγετική μορφή. Ο Μπράιαντ κλέβει όμως. Πασάρι στο Βασιλόπουλο, ο οποίος ευστοχεί σε αυτό τον ευνηδιασμό. 22-37 και time out που παίρνει εξοργισμένος ο Αλέξανδρος ο Καρατζάς. Επιστροφή και πάλι στο κλειστό Απόστολος Κόντος. Τελείωσε το time out που πήρε ο κύριος Καρατζάς. Στο συν 15 η φιλοξενούμενη, 22-37. Καραλευτέρης κάνει τον μπάσιμο, τους κερδίζει άπαντες στον αέρα, κερδίζει και το φάουλ. Εκπληκτική προσπάθεια από τον playmaker της ΦΕΑ. 23χρονος παίκτης, 1.75 στο ύψος. Κέρδισε τις δύο βολές αφού αστόχησε. 22-37.
Για να δούμε την Φέα που προσπαθεί να μειώσει. Εύστοχος ο Καραλευτέρης. Εύστοχος και στη δεύτερη, 24-37. Πιέζει τώρα σε όλο το γήπεδο κάτω από τη ρακέτα η ομάδα της Φέα. Βασιλόπουλος Μπράιαντ, που έχει βοηθήσει πολύ στην κυκλοφορία της μπάλας και στο σκοράρισμα. Μπαίνει στη ρακέτα, βρίσκει χώρο, σουτάρει, αστοχή. Μαζεύει το rebound, ο Τάταρης, ένα παλικαρίσιο καλάθι. Παίρνει το rebound, βάζει και το καλάθι. 24-37. 39 τώρα, 24-39 και μια βολή για τον Τάταρη. Ο Διονύσης ο Τάταρης, ο οποίος έχει ύψος 2-4, είναι 24 χρονών, εκτελεί στη βολή, 24-40. Πάλι κλέβει η ομάδα της, του Ερμής Κυματαρίου, ένα αναπάντεχο καλάθι. Η 24-42 τώρα η ομάδα του Νίκου Οικονόμου προηγείται από ένα γρήγορο κλέψιμο που έγινε στην προσπάθεια για κατέβασμα. Έκανα λάθος οι παίκτες της Φέα. Εδώ ένα δύσκολο καλάθι τώρα ακολουθεί από την ομάδα της Φέα με τον Καραχάλιο. Μέσα από πολλούς παίκτες και πολλά χέρια κατάφερε να περάσει την μπάλα και να ευστοχίσει. 26-42 γίνεται το σκορ και μια βολή. Αστοχή ο Καραγάλιος, παίρνει το rebound. Ο Ερμής με τον Τάταρη, κατεβάζει ο Βασιλόπουλος. Περνάει τώρα το κέντρο του γηπέδου, πιέζεται. Βασιλόπουλος πάλι στον Τάταρη. Αστοχή, ξαναπέρνει το rebound. Αλλά οι διαιτητές δείχνουν ότι έχει κάνει βήματα στην προσπάθειά του να κερδίσει το rebound και να σημειώσει καλάθι. Έχουν προηγηθεί βήματα. Ξεκινά επίδεση Φέα, 26-42, 7-40 πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Καραλευτέρης, δίνει στο συμπαίκτη το Δεϊμέζη, κερδίζει. Δίνει επιθετικό. Ναι, δίνουν επιθετικό οι διαιτητές στην προσπάθεια του Δεϊμέζη να βάλει μέσα στη ρακέτα τον Μπράιαντ. Διαμαρτύρει το πάγκο της Φέας για αυτό το σφύριγμα. Και έχουμε time out που ξαναπαίρνει η Φέα.
Επιστροφή και πάλι στο Απόστολος Κόντος. 26-42 στο παιχνίδι της ΦΕΑ με τον Ερμή Σχηματαρίου. Παιχνίδι της 16ης αγωνιστικής, Elite League Ρίκος Ντινάν. Πρεμιέρα του δεύτερου γύρου. Μπράιαντ έχει μπροστά τον αντίπαλό του, κάνει προσποίησεις, μπαίνει στη ρακέτα, μπαλανσού, τα αστοχή. Μαζεύει το rebound η ομάδα του, της ΦΕΑ, φεύγει στον ευγηδιασμό. Καλάθι και φάουλ, εξαιρετική προσπάθεια από το Γαρέζο. 28-42, για να δούμε η ΦΕΑ που πρέπει να περάσει ολόκληρο βουνό, καθώς είναι πίσω με 2-14, 6-40, πριν τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Τώρα κερδίζει ο Μπράιαντ φάουλ, καθώς πήρε την μπάλα μέσα στη ρακέτα, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει το σούτ. Η μπάλα είναι απ' έξω. Η κατοχή της μπάλας είναι για την Ερμή. Ωραία, ο Μπράιαντ πασάρει στον συμπαίκτη του Ζαρμακούπη. Αυτός παίρνει ωραία θέση και σκοράρει. 28-44. Καραλευτέρης. Σουτάρει. Αστοχή. Παραλίγο να πάρει το rebound. Παίρνει το rebound ο Κυρίτσης που έχει επιστρέψει στο παιχνίδι. Κλείνεται από δύο. Ντράσκοβιτς. Μόνος του ο Νάκης. Ευστοχή. 28-46. Ένα πολύ εύκολο καλάθι σε ευγηδιασμό για την ομάδα του Ερμή. Μπάσιμο από τον Καραχάλιο. Αστοχή, αλλά τελικά η μπάλα του κάνει το χατήρι. Αναπηδάει και πέφτει μέσα στο καλάθι. 30-46. 5 λεπτά και 53 δεύτερα πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Μπράιαν τώρα σε θέση playmaker. Κάνει το screen ο Ντράσκοβιτς. Παίρνει την μπάλα, χάνει την μπάλα όμως, αποκαλεί άμυνα των παικτών της ΦΕΑ, αλλά χάνεται η μπάλα στον ευγηδιασμό. Πολύ δυνατή πάσα του Καραλευτέρη στον Ζήρο που έτρεξε αλλά δεν πρόλαβε. 30-46 γίνεται το σκορ, παραμένει το σκορ 30-46. Κυρίτσης, Τσαρμακούπης, Μπράιαν σε θέση playmaker. Σημαδεύει τον Κυρίτση, αυτός γυρίζουν την μπάλα οι παίκτες του Ερμή. Κυρίτσης από δύσκολη θέση, αστοχή, φεύγει στον ευγηδιασμό. Χάνει το καλάθι μόνος του με το καλάθι ο Ζήρος. Πάλι μπάλα στον Ερμή. Ντράσκοβιτς, αστοχή. Ωραίο μπλοκ από τους παίκτες της ΦΕΑ. Καραλευτέρης. Έχουν κλειστεί όμως, έχουν γυρίσει πίσω η άμυνα του Ερμή. Βγαίνει μπάλα έξω από τη ρακέτα. Καραλευτέρης, ευστοχή. Τρίποντο από τον Καραλευτέρη, ξεσηκώνει τους φίλους της ΦΕΑ. 33-46, 4-40 πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Η ΦΕΑ που δείχνει ότι μπορεί. Σουτάρει ο Κυρίτσης, αστοχή. Πανταχού παρόν ο Καραλευτέρης, μαζεύει το rebound, φεύγει σαν άνεμος στον ευγηδιασμό. Παραλίγο να χάσει την μπάλα, την κρατάει. Εύστοχο τρίποντο από τον Ζήρο, ξεσηκώνει τους φιλάδους της ΦΕΑ και κάνει τον Νίκο Οικονόμου να πάρει time out.
Επιστροφή και πάλι στο κλειστό Απόστολος Κόντος. Στους 10 πόντους μείωσε η Φέα με το τρίποντο του Ζήρου. Η Φέα που προσπαθεί να κάνει την μεγάλη αντεπίθεση, τη μεγάλη επιστροφή, το comeback. Έχανε με 18 πόντους, να πούμε παρακαλώ. Τώρα έφτασε στους 10, 36-46. Κρατάει σταθερά το προβάδισμα ο Ερμής Σχηματαρίου. Έχουμε φάουλ. Για την ομάδα του Ερμή. Δύο βολές κερδίζει ο Κυρίτσης, ο Αλέξο Κυρίτσης. Ο πολύπυρος αυτός παίκτης, διεθνής. Τέσσερα λεπτά ακριβώς πριν τη λήξη της δεύτερης περίοδου. 36-46, 36-47 με την πρώτη εύστοχη βολή του Κυρίτσι. Αστοχή στη δεύτερη ο Κυρίτσις, μαζεύει το rebound το Ζήρος. Καραλευτέρης γρήγορα βρίσκει κενό, φεύγει. Κατεβάζει την μπάλα, δεν μπαίνει όμως μες στη ρακέτα, βγαίνει απ' έξω. Χάνει όμως την μπάλα, προσπάθησε να βρει συμπαίκτη του. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του Ερμή. Μπράιαντ προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη. Κάνει το λάθος από την πολύ καλή άμυνα, την πιεστική άμυνα της Φέα. Καραλευτέρης, αστοχή στο lay-up, αλλά κερδίζει το φάουλ. Φοβερός ο Καραλευτέρης, πανταχού παρόν, απίθανος παίκτης. Παρά τα 1.75 δεν φοβάται να τα βάλει με τα θηρία, να πάρει τα rebound, να σκοράρει. Εκτελεί την πρώτη βολή, αστοχή. 3 λεπτά και 28 δεύτερα πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Καραλευτέρης. 1-2. 37-47. Παραμένει η διαφορά των 10 πόντων. Μπράιαντ. Κυρίτσης έξω από την περιοχή. Κάνει προσπίσεις, αστοχή, Ντράσκοβιτς. Τελικά κερδίσει το φάουλο ο Μαυροβούνιος. Σε μια φοβερή μονομαχία με τον Ζήρο, ένας έσπρωξε τον άλλον. Τα δύο θηρία εκεί, τελικά οι διαιτητές έδωσαν το φάουλο υπέρ του Ντράσκοβιτς. Διαμαρτύρεται ο κύριος Αλέξανδρος Καρατζάς. Και χρεώνεται με τεχνική ποινή. Χρεώνεται με τεχνική ποινή ο πάγκος της Φέα για αυτή τη διαμαρτυρία. Το σκορ είναι 37-47. 3 λεπτά και 7 δεύτερα πριν τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Ο Κυρίτσης είναι αυτός που θα εκτελέσει τις βολές από την τεχνική ποινή. Είναι εύστοχος, 37-48. Εύστοχος και στη δεύτερη, 37-49. Και τώρα θα πάει ο Ντράσκοβιτς να εκτελέσει άλλες δύο βολές από το φάουλ που κέρδισε προηγουμένως.
Ντράσκοβιτς. Ευστοχή στην τρίτη βολή. 37-50. Εύστοχη και στην τέταρτη, 4-4 βολές για την ομάδα του σχηματαρίου από φάουλ και από τεχνική ποινή. 37-51 έχει ανέβει το σκορ. Αστοχούν οι παίκτες της ΦΕΑ. Μεγάλη πάσα βιδιασμού από τον Βασιλόπουλο. Εύστοχο καλάθι από τον Νάκη. 37-53. Πάλι πίσω στο σκορ η ομάδα της ΦΕΑ. Για να δούμε, Καλαλευτέρης παρακάνει τον πάσιμο και δει στο φάουλ από τον Βασιλόπουλο. Η μπάλα είναι απ' έξω για τη ΦΕΑ. Καραλευτέρης έχει μπροστά του πάλι τον Βασιλόπουλο. 2-26 πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Πασάρι στον Καραχάλιο. Κερδίζει φάουλο ο Καραχάλιος. Τις βολές θα χτυπήσει ο Καραχάλιος. 2-22 πριν τη λήξη του ημιχρόνου. 37-53. 38-53. Αστοχή στη δεύτερη, μία στις δύο από τον Καραχάλιο. Σαρμακούπης. Έχει μπροστά τον Καραχάλιο ο Βασιλόπουλος. Στον Κυρίτση κατά το καλάθι. Τελειώνει τη φάση ο Κυρίτσης μετά από αυτή την πολύ ωραία πάσα του, θα λέγαμε χειρουργική πάσα του Βασιλόπουλου. Καραλευτέρης. Το παλεύει ο Καραχάλιος. Αστοχή στο τρίποντο η ομάδα της ΦΕΑ. Βασιλόπουλος κρέμουν την μπάλα μέσα από τα χέρια, αλλά ξανακερδίζει πάλι ο Ερμής. Ντράσκοβιτς έκανε τρία lay-up, αστόχησε, φεύγει στον ευγενειασμό η ΦΕΑ. Καραλευτέρης κρατάει την μπάλα με όλη την αντίπαλη ομάδα πάνω του και εύστοχο τρίποντο. 1-20 πριν τη λήξη του ημιχρόνου από τον Στεριανάκη, από τον Στεριάκη, Αλέξανδρο Στεριάκης, 25 χρονών, 1-90. Βασιλόπουλος απαντάει και αυτός με τρίποντο. 41-58 το μάτς. Έχουμε επιθετικό την προσπάθεια της ΦΕΑ να περάσει τον ευγενειασμό. Αντιδράσεις πάλι για αυτό το σφύριγμα. Όχι όμως τώρα από τον πάγκο, από τους φίλους της ΦΕΑ. Μετά την τεχνική ποινή που πήρε ο πάγκος της ΦΕΑ δεν μιλάει κανείς. Η μπάλα είναι απ' έξω για την ομάδα του Ερμή. Βασιλόπουλος. 56 δεύτερα πριν τη λήξη της περίοδου. 41-58. Και νέο επιθετικό φάουλ σε βάρος του Ερμή. Δεν μπορεί να το πιστέψει ο Βασιλόπουλος για το σφύριγμα αυτό. Ο Νίκος ο οικονόμου του λέει να τελείωσε η φάση και προχωράμε στην επόμενη. Καραλευτέρης. Στο σύν 17 η ομάδα του Ερμή. Καραλευτέρης δίνει στο συμπαίκτη του ο Δρόσο. Εύστοχος ο Δρόσος. 44-58. Βασιλόπουλος έξω από τη ρακέτα. Ντράσκοβιτς αστοχή. Κερδίζει φάουλ. Κερδίζει φάουλο ο Ντράσκοβιτς.
25 δεύτερα πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Το σκορ γίνεται 44-58. Έχουν αλλάξει απόφαση διαιτητές. Τελικά το φάουλ το έδωσαν επιθετικό μετά από διαβούλευση. Ο Καραχάλιος είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Αστοχή. Είναι εύστοχο στη δεύτερη, μία στις δύο από τον Καραχάλιο. 45-58. 25 δεύτερα πριν τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Ο Ερμής κρατάει σταθερά το προβάδισμα. Κυρίτσης κάνει την μπάλα. Κλέβουν οι παίκτες της ΦΕΑ. Με τον Στεριάκη κλέβει την μπάλα και βάζει το καλάθι. Σαράντα 47-58. Δεκαεφτά δεύτερα πριν τη λήξη, δυνατή πάσα στον Μπράιαντ. Αυτός στο Ζαρμακούπι. 11-10 δευτερόλεπτα για τελευταία επίθεση. Βασιλόπουλος σουτάρει αστοχή. Παίρνει το rebound η ομάδα της ΦΕΑ. Τελευταίο σουτ. Άστοχο όμως, η μπάλα δεν κάνει το χατήρι στο Στεριάκη. 47-58, η λήξη της δεύτερης περίοδου και του ημιχρόνου. Διακοπή και σε λίγο κοντά σας για την περιγραφή της τρίτης περίοδου. Επιστρέψαμε πάλι στο κλειστό Απόστολος Κόντος, όπου θέλουμε λίγα δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, η τρίτη περίοδος. Το σκορ είναι 47-58 για την ομάδα του Ερμή. Να πούμε λίγο και για τα στατιστικά του πρώτου ημιχρόνου, και όπου δείχνουν κάποιες διαφορές και γιατί το σκορ είναι σε αυτό το σημείο. Καταρχήν να αρχίσουμε από τα rebound. Ο Ερμής σχηματαρίου έχει 23, ενώ η ΦΕΑ έχει 12. Μεγάλη διαφορά. Στα τρίποντα 8 στα 16 για την ομάδα της ΦΕΑ. Μόλις 1 στα 5 για την ομάδα των φιλοξενούμενων. Βολές 17-19, 17 στις 19 έχει εκτελέσει η ομάδα της Βιωτίας. Από την άλλη 11 στις 18 έχει η ομάδα της ΦΕΑ. Να πούμε λίγο και το σκόρερ από την Γηπεδούχους. 9 πόντους έχει ο Στεριάκης στο πρώτο ημίχρονο, 7 ο Καραχάλιος, 14 ο Καραλευτέρης που κάνει πράγματα και θάματα με 5-6 στις βολές, 3 στα 6 τρίποντα και 4 rebound. Ο Γαρέζος έχει 10 με 1 στα 1 δίποντα και 3 στα 4 τρίποντα. Ο Δρόσος έχει 2 πόντους με 1 στις 3 βολές. Ο Καραχάλιος είπαμε 7, ο Δεϊμέζης έχει 1 πόντο και ο Ζήρος έχει 3. Από την άλλη πλευρά για την ομάδα του Ερμή, το μάτς ξεκίνησε. Ο Μπράιαντ έχει 3, ο Νάκης 4, ο Ζαρμακούπης 2, ο Ντράσκοβιτς 11. Πόντο για την ομάδα, δίποντο για την ομάδα του της ΦΕΑ, 49-58. Ο Μαργέλης έχει 6, ο Βασιλόπουλος 9, ο Τάταρης 5 και ο Κυρίτσης 16. Δράσκοβιτς που είχε 11 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, χάνει την μπάλα, πέφτει κάτω. Φεύγει στον ευνηδιασμό η ομάδα της ΦΕΑ. Αστοχή,
Δεύτερη προσπάθεια, κόβεται εκεί ο Καραχάλιος. Ντράσκοβιτς. Μετά την μπάλα στο καλάθι, 49-60. Η Φέα που κάνει μεγάλη προσπάθεια, για να δούμε αν θα καταφέρει να ισοφαρίσει. Αστοχή η ομάδα της Φέα με τον Δρόσο. Φάουλ που σφύριζε σε βάρος του Ντράσκοβιτς, έκανε επιθετικό φάουλ. 49-60. 8 λεπτά και 20 δεύτερα πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ο Κοντός για τον Καραχάλιο, έχει στην πλάτη τον Μπράιαντ, κάνει την κίνηση πίβοτα, στοχή. Παίρνει ο Βασιλόπουλος. Κατεβάζει την μπάλα, Ντράσκοβιτς βγάζει έξω από τη ρακέτα στο Βασιλόπουλο. Παίρνει θέση μέσα στη ρακέτα. Βασιλόπουλος. Κυρίτσης σημαδεύει τον Ντράσκοβιτς. Αυτός πάει την μπάλα στον Μπράιαντ που έρχεται και κάνει ένα εντυπωσιακό κάρφωμα ο Αμερικανός. Ξεσηκώνει τους φίλους του Ερμή που είναι εδώ στο γήπεδο. 49-62. Καραλευτέρης. Καραχάλιος προσπαθεί. Η μπάλα πάλι στον Καραλευτέρη έξω από τη ρακέτα. Ελύσε το Καραλευτέρης. Βρίσκει την τρύπα. Πήγε ωραία στον Κοντό. Αυτός ευστοχή, ο Θανάσης ο Κοντός. 51-62. Βασιλόπουλος. Κυρίτσης παραλίγο να χάσει την μπάλα, κρατάει τον έλεγχο της μπάλας. Έχει τον Καραχάλιο, κάνει τον πάσιμο, αστοχή. Η μπάλα είναι για τον Ερμή. 6 δεύτερα πριν τη λήξη της επίθεσής του. 6-55 θέλουμε για τη λήξη της τρίτης περίοδου συνολικά. Το σκόρ είναι 51-62. Ντράσκοβιτς, Βασιλόπουλος, ξεμαρκάρεται, βρίσκει τον Κυρίτσι, αλλά έχει λήξει ο χρόνος επίδεσης του Ερμή. Ήθελε μόλις 6 δεύτερα, καθυστέρησε με τις πολλές πάσες που έκαναν οι παίκτες του Νίκου Οικονόμου. Η μπάλα είναι για την ομάδα της Φέα. Καραλευτέρης, έχει τον Μπράιαντ απάνω του. Καραλευτέρης. Ωραία προσπάθεια και φάουλ που παίρνει ο Στεριάκης. Έκανε μπάσιμο. Διαμαρτύρει τον Νίκο Οικονόμου. Οι διαιτητές λένε ότι ήταν σε προσπάθεια για καλάθι. 51-62. Βολές από το Στεριάκι. Αστοχή στην πρώτη. Αστοχή και στη δεύτερη ο Στεριάκης, 0-2. Ο Στεριάκης στο πρώτο μήχρονο είχε 9 πόντους. Τώρα η μπάλα είναι για τον Ερμή. Κατεβάζει ο Βασιλόπουλος, έχει απέναντι τον Καραλευτέρη. Κοιτάει τι επιλογές έχει ο Βασιλόπουλος. Η μπάλα φτάνει στον Ντράσκοβιτς, που παρά το μαρκάρισμα του προσωπικού του αντιπάλου καταφέρνει και σημειώνει άλλο ένα καλάθι. 51-64. 6 λεπτά πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Αστοχή ομάδα του Ισφαία. Παίρνει ο Κυρίτσης.
Δέχεται όμως και το φάουλ στην προσπάθειά του να κατεβάσει την μπάλα μόνος του και να κάνει το coast to coast. 5:55. Απομένουν για τη λήξη της τρίτης περίοδου. 13 πόντους μπροστά ο Ερμής της Σχηματαρίου. 51-64 η μπάλα απ' έξω για τον Ερμή με τον Κυρίτσι. Πασάρι στο Βασιλόπουλο. Κυρίτσις βρίσκει ελεύθερο χώρο. Κάνει το lay-up αστοχή. Καραλευτέρης βγαίνει γρήγορα στον ευγηδιασμό. Σταματάει στο πρώτο βήμα. Ψάχνει τον Καραχάλιο. Έχει τον Τράσκοβιτ μπροστά. Καραλευτέρης σουτάρει. Αστοχή. Κερδίζει το rebound. Η μπάλα είναι στον Κυρίτσι όμως που προσπαθεί να φύγει στον ευγηδιασμό και κερδίζει αντιαθλητικό. Καθώς ο Κοντός του έφραξε το δρόμο με αντικανονικό τρόπο για να μην φύγει στον ευγηδιασμό, είχε κερδίσει την μπάλα ο Κυρίτσις. Είναι αντιαθλητικό όπως έδειξαν οι δύο διαιτητές. 51-64 και τώρα βολές για τον Κυρίτσι. Εύστοχο στην πρώτη. Εύστοχος και στη δεύτερη ο Κυρίτσις. Και η μπάλα τώρα είναι απ' έξω για τον Ερμή. 51-66. Στους 15 πόντους η διαφορά. 5:28 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Βασιλόπουλος. Έχει τον Καραχάλιο. Βασιλόπουλος προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη. Βρίσκει τον Μπράιαντ. Σκρινάρει ο Ντράσκοβιτς. Ευστοχή όμως τελευταία στιγμή. Με μπάζερ μπίτερ θα λέγαμε στην επίθεση. Ο Μπράιαντ στη λήξη της περίοδου. Εύστοχο το τελευταίο σούτ από τον Μπράιαντ. 51-69. Κοντός Καραλευτέρης. Έχει τον γίγαντα τον Τράσκοβιτς. Σηκώνεται όμως και ευστοχή. Φοβερός ο Καραλευτέρης. Κυρίτσι στον ευγηδιασμό. Έρχεται από το πουθενά. Με εκπληκτικό άλμα ο Στεριάκης. Του παίρνει τα βήματα. Κάνει και το κόψιμο. Η μπάλα είναι απ' έξω για την ομάδα του Ερμή, αλλά εκπληκτική προσπάθεια του Στεριάκη που έτρεξε πάρα πολύ γρήγορα, πήρε τα βήματα και έκοψε σε χρόνο 0 τον Κυρίτσι. Μπράιαντ έξω από τη ρακέτα, προσποιήσεις, κάνει μπάσιμο, αφήγει την μπάλα με lay-up. 53-71. Άλλο ένα κρίσιμο καλάθι από τον Αμερικανό. Καραλευτέρης. Στεριάκης. Ο Γαρέζος. Βγαίνει μπάλα απ' έξω. Σουτάρει ο Καραλευτέρης. Ας του μπαίνει και βγαίνει μπάλα. Μονομαχίες ο Ντράσκοβιτς. Κερδίζει το rebound. Άτυχος ο Καραλευτέρης. Η μπάλα ξέρασε το τρίποντο. Στον ευνηδιασμό τώρα η Φέα. Πολύ ωραία. Αλλά καταφέρει ο Βασιλόπουλος. Βάζει το χέρι του. Κόβει τον ευνηδιασμό. Και έχουμε time out που παίρνει η ομάδα της Φέα.53-71, δεν ήταν time out προηγουμένως, κάναμε λάθος, ήταν αλλαγή. Η μπάλα είναι απ' έξω, από, καθώς τα χέρια των παιχτών της ΦΕΑ. Ωραίο κλέψιμο από τους παίκτες της ΦΕΑ, φεύγουν στον ευγηδιασμό. Εκεί όμως
Ο Μαργέλης σταματάει τον Στεριάκη. Έχουμε ένα επεισόδιο ανάμεσα. Μπαίνει ο Βασιλόπουλος πριν οι δύο παίκτες πιαστούν στα χέρια. Έχουμε νεύρα με τον Μαργέλη και τον Στεριάκη. 53-71, 3-24 πριν τη λήξη. Τώρα έχουμε νέα νεύρα. Ο Βασιλόπουλος διώχνει τους συμπαίκτες του από κοντά. Θα δούμε, θα δώσουν τώρα οι διαιτητές. Έχουμε διακοπή, 53-71 το σκορ. Υπάρχουν νεύρα, πολλές διαμαρτυρίες στους διαιτητές για τις προηγούμενες, για την προηγούμενη μονομαχία των παικτών. Λόγο στο λόγο οι δύο παίκτες κόντεψαν να έρθουν στα χέρια. Τελικά χρεώθηκαν να πάει ένα φάουλο καθένας. Την μπάλα είναι απ' έξω για τη Φέα. Τρία και 20. Σουτάρει για 3 πόντους. Αστοχή η Φέα. Μαζεύει το rebound η ομάδα της Φιλαδέλφειας. Έχουμε παρέμβαση του Βασιλόπουλου, καθώς η μπάλα πήγαινε στον Καραλευτέρη. Μένουν 12 δεύτερα για να τελειώσει η επίθεση για την ομάδα της Φέα. Σουτάρει. Εξαιρετικό σουτ 3 πόντων από το ζύρο. 56-71. Πανηγυρίζουν οι φίλοι της Φέα. Βασιλόπουλος, Ντράσκοβιτς, σαν σε προπόνηση καθαρίζει και αυτή τη φάση. 56-73. 2:40 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ωραίο μπάσιμο, αλλά αστοχή. Ο Δρόσος παίρνει το φάουλ όμως. Προσπάθησε να τελειώσει τη φάση μόνος του, αλλά δεν τα κατάφερε, δέχτηκε το φάουλ. 2:34 πριν τη λήξη της περίοδου. Στους 13 πόντους η διαφορά, 56-73. Ο Δρόσος είναι, ο Βαγγέλης ο Δρόσος είναι έτοιμος να εκτελέσει τις βολές. Αστοχή στην πρώτη. Τον εμψυχώνουν όμως οι φίλοι της ομάδας, που δεν έχουν σταματήσει ούτε λεπτό να στηρίζουν την ομάδα τους. Αστοχή και στη δεύτερη ο Δρόσος. Το σκορ μένει 56-73. Βασιλόπουλος αργά-αργά περνάει τη σέντρα. Προσποιείται έξω από τη ρακέτα. Σαρμακούπης, Βασιλόπουλος, χάνει την μπάλα. Τελικά καταφέρει ο Σαρμακούπης. Μπράιαντ δεν μετράει. Έχει λήξει η επίθεση του Ερμή. Παρότι οι παίκτες της Φέας του έκλεψαν την μπάλα, κατάφερε ο Σαρμακούπης, επανέφερε. Αλλά μέχρι να γίνει το σούτ ο χρόνος είχε τελειώσει. 56-73, 2:08 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Μια Φέα που το παλεύει, μια Φέα που το πιστεύει, μια Φέα που προσπαθεί. Αλλά έχει σταθεί και άτυχη σε κάποιες φάσεις. Όταν μερικά σούτ από καλή θέση δεν μπήκαν. Δεν μετράει τίποτα, έχουμε φάουλ. Τώρα οι διαιτητές δίνουν φάουλ για την ομάδα της Φέα. Το έχουν χρεώσει στον Μπράιαντ. Εκτελεί πάλι ο Δρόσος, ο οποίος είναι άστοχος και σε αυτή τη βολή.
0 στα 3 για το Δρόσο, πολύ γρήγορα. Αυτή τη φορά είναι εύστοχος. 1-4 βολές για το Δρόσο. 57-73, 1-52 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Μπράιαντ Βασιλόπουλος. Ευστοχή ο Βασιλόπουλος. 57-76. Καραλευτέρης. Έξω από τη ρακέτα, γρήγορα η επίθεση. Ο Ζήρος προσπαθεί να κάνει το lay-up, δέχεται το block. Γρήγορα όμως ο Αλεξάνδερ, ο Μπράιαν Αλεξάνδερ, ο Μπράιαν είναι αυτός που θα τελειώσει στον ευγεδιασμό. 57-78. δεύτερα πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Παλικαρίσιο καλάθι από τον Δρόσο, ο οποίος παίρνει καλάθι και φάουλ, είπαμε. 56 δεύτερα πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Το σκορ γίνεται 59-78 και μια βολή πάλι για τον Δρόσο. Εύστοχος ο Δρόσος. 60-78 με 2 στις 5 βολές που έχει ο ίδιος παίχτης σουτάρει στο τελευταίο 1,5 λεπτό. Μπράιαν τώρα κατεβάζει την μπάλα για τον Ερμή. 46 δεύτερα. Αστοχή όμως η ομάδα του Ερμή. Γρήγορα στον ευγεδιασμό. Προσπάθεια για καλάθι, δεν τα καταφέρει όμως, παίρνει το φάουλ. Για να δούμε ποιος είναι αυτός που από πλευρά ΦΕΑ που κάνει την προσπάθεια. Ο Δεϊμέζης ο Δημήτρης, ο 18χρονος Δεϊμέζης που έχει ύψος 2 μέτρα. Εκτελεί τη βολή, είναι εύστοχος. Η πρώτη βολή είναι εύστοχη. 61-78. Αστοχή στη δεύτερη, μαζεύει το rebound το Ερμής με τον Τάταρη. Μπράιαντ κάνει το μπάσιμο, βρίσκει τείχος εκεί. 25 δεύτερα πριν τη λήξη. Καθυστερούν πολύ, Βασιλόπουλος. 7 δεύτερα για να σουτάρει πριν λήξει ο χρόνος της επίθεσης. Τάταρης χάνει την μπάλα, κάνει λάθος πάσα, παίρνει ΦΕΑ. Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της ΦΕΑ. Γίνεται το σούτ, αστοχούν με τη λήξη της περίοδου ο Δεϊμέζης. Το σκορ μένει 61-78, η λήξη της τρίτης περίοδου. Διακοπή και κοντά σας σε λίγο για τη λήξη, για την περιγραφή της τέταρτης. Επιστροφή και πάλι στο κλειστό Απόστολο Σκότος για την περιγραφή της τέταρτης και τελευταίας περίοδου. 61-78, τα τελευταία 10 λεπτά που θα κρίνουν και τον νικητή της συνάντησης. Μια συνάντηση με πάθος, πείσμα και από τις δύο ομάδες. Ένα ντέρμπι νεοφώτιστον αφού τις δύο ομάδες χώριζε ένας πόντος. Τάταρης βγάζει έξω στο Βασιλόπουλο. Κάνει την μπάλα ο Βασιλόπουλος. Προσπαθούν να κλέψουν οι παίκτες της ΦΕΑ. Η μπάλα στον Μπράιαντ, ο οποίος κάνει ένα εκπληκτικό lay-up. 61-80. Μεγαλώνει τη διαφορά στους 19. Φάουλ κερδίζει τώρα η ΦΕΑ με τον Δρόσο, ο οποίος έβαλε ωραία το σώμα του, κέρδισε το φάουλ. Η μπάλα είναι απ' έξω. Με τον Βαφιάδη,
Έχουμε μια διακοπή γιατί γλιστράει το παρκέ, το τερέν. Προσπαθούν οι παίκτες με τα παπούτσια τους να σκουπίσουν το σημείο που υπάρχει δρότας. Το σκορ παραμένει 61-80. Τώρα η ομάδα της ΦΕΑ φέρνει την αρμόδια υπάλληλο και σκουπίζει το σημείο αυτό. 9 και 26 πριν τη λήξη της περίοδου. Ο Βαφιάδης έχει την μπάλα, δίνει απ' έξω στο συμπαίκτη του. Ξανά η μπάλα στο Βαφιάδη. Αστοχή. Βασιλόπουλος κάνει πως θα πασάρει baseball pass, αλλά τελικά με παρέμβαση του Νίκου Οικονόμου κρατάει. Πάει σε αργή επίθεση ο Ερμής. Μπράιαντ κλείνεται. Ωραία άμυνα από τους παίκτες της ΦΕΑ, αλλά κλέβουν όμως πάλι οι παίκτες του Ερμή. Με τον Νάκη δίνει στο Βασιλόπουλο. Βασιλόπουλος, Μπράιαντ, Τάταρης σπρώχνει τον αντίπαλό του. Σπρώχνει και σπρώχνεται, τελικά κερδίζει το φάουλ. Η μπάλα είναι απ' έξω. Ο Βασιλόπουλος είναι από τα αποκτήματα της χειμερινής περίοδου. Πάρα πολύ έμπειρος playmaker, 36 χρονών, 1,87. Μπράιαντ κάνει προσποιήσεις και ένα φοβερό κόψιμο από τον Δρόσο πάνω, πριν ο Αμερικανός κάνει το lay-up. Χειροκροτήματα από τους φίλους της ΦΕΑ για αυτό το εντυπωσιακό κόψιμο από τον Δρόσο. Η κατοχή της μπάλας είναι πάλι για τον Ερμή. Μπράιαντ, Βασιλόπουλος Μπράιαντ, έχει μπροστά του πάλι αστοχή, αλλά έχει κερδίσει φάουλ. Έχει τελειώσει ο χρόνος στο 24 του Ερμή. Οι διαιτές αρχικά έδειξαν ότι ήταν φάουλ, αλλά μετά είδαν ότι έχει λήξει ο χρόνος. Επιστρέφει στο παιχνίδι ο Καραλευτέρης, ο πρώτος σκόρερ της ομάδας της ΦΕΑ, ο X-Factor θα λέγαμε του παιχνιδιού για την ομάδα της ΦΕΑ. Βήματα χρεώνουν οι διαιτητές τον Δρόσο στην προσπάθειά του να πάρει καλύτερη θέση και να βάλει τον αντίπαλό του μέσα στη ρακέτα. Το 61-80 παραμένει. 8 και 13 πριν την λήξη του παιχνιδιού. Ο Νάκης τώρα δίνει για τον Βασιλόπουλο. Βασιλόπουλος σουτάρει ένα τρίποντο μακρινό και δικαιώνεται. 61-83. Ήταν για δύο πόντους τελικά. Πάταγε γραμμή. Κλέβουν πάλι οι παίκτες του Ερμή. Ο Οικονόμου λέει στον Βασιλόπουλο να μην βιαστεί να κατεβάσει την μπάλα. Πάει σε σετ παιχνίδι ο Ερμής. Κυρίτσι σουτάρει απ' έξω για τρεις πόντους, αστοχή. Η μπάλα βγαίνει out. '61-83 και έχουμε time out που καλεί η ομάδα της ΦΕΑ.
Επιστροφή και πάλι στο κλειστό Απόστολος Κόντος. Τέταρτη περίοδο, 16η αγωνιστική, Elite League, Ρίκος Δινάν. Όπως είναι ο χορηγός του πρωταθλήματος της Α2 Ανδρών. 61-83. Αστοχή σε lay-up η ομάδα της ΦΕΑ με τον Στεριάκη. Μαζεύουν το rebound οι παίκτες του Ερμή, Κυρίτσης, Βασιλόπουλος. Βασιλόπουλος προσπαθεί να κάνει το lay-up, εκεί δέχεται μια τάπα από την ομάδα της ΦΕΑ. Ζαρμακούπης μόνος του αστοχή, μαζεύει ο Καραλευτέρης, κατεβαίνει πολύ γρήγορα στον ευγενδιασμό. Καραλευτέρης κάνει προσποίηση. Αστοχή ο Δρόσος από πολύ καλή θέση, η μπάλα βρίσκει σίδερο, ο Βασιλόπουλος παίρνει το rebound. Έχει μπροστά του το Δρόσο, τον επιτηρεί, πάει επάνω του και ο Λίτσος. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες της ΦΕΑ, θέλουν να κατεβάσουν, ωραία προσπίση από τον Μπουγκαραχάλιο, αστοχή. Δύο φορές αστοχή ο Καραχάλιος. Από πολύ ευνοϊκή θέση, το 61-83 παραμένει. Κυρίτσης κάνει προσποίησης, Τάταρης. Ένα δύσκολο καλάθι με πολλούς αντιπάλους απάνω του από το Διονύση τον Τάταρη, 2-4 είπαμε, 24 χρονών. 61-85, στους 14 πόντους η διαφορά, Καραλευτέρης. Νέο τρίποντο, αστοχή και πάλι η ομάδα της ΦΕΑ που βιάζεται πάρα πολύ. Πέφτει κάτω ο Τάταρης, ο Κυρίτσης ήταν. Βολές είναι για την ομάδα της, το φάουλ είναι υπέρ του, της ΦΕΑ. Ευστοχή ο Καραλευτέρης. 62-85 και η μπάλα είναι απ' έξω για την ομάδα του Ερμή. Ντράσκοβιτς που έχει μπει. Ντράσκοβιτς παίρνει την μπάλα πολύ εύκολα, σαν σε προπόνηση. 62-87, δεν έχει αντίπαλο βέβαια εκεί. Καραλευτέρης εκπληκτικό lay-up. Κερδίζει δύο αντιπάλους στον αέρα, πραγματικά περπατάει, κερδίζει και τη βαρύτητα. 64-87 από τον εκπληκτικό Καραλευτέρη. Ντράσκοβιτς. Βασιλόπουλος, Κυρίτσης. Παίρνει το φάουλ. Ωραία προσπίση από τον έμπειρο Αλέξη Κυρίτση. Ο οποίος είναι 40 χρονών, 1,98. Και που δεν έχει παίξει ο Κυρίτσης. Παναϊκό. Πάω Κάρι. Τεράστια καριέρα, εκτελεί τις βολές, είναι εύστοχος στην πρώτη βολή. 64-88, 4-55 πριν τη λήξη του αγώνα. Εύστοχος και στη δεύτερη, 64-89, 4-52 πριν τη λήξη. Η ΦΕΑ τώρα στην επίθεση, γίνεται λάθος πάσα, κλέβει η ομάδα του Ερμή, Βασιλόπουλος, Ντράσκοβιτς, αστοχή. Ο Κυρίτσης παίρνει το rebound αλλά έχει πατήσει γραμμή όπως δείχνουν οι διαιτητές. Ο Ντράσκοβιτς όμως έχει μείνει κάτω, αλλά τελικά σηκώνεται με προσπάθεια
Αυτός ο γίγαντας των 2-14, ο Μαυροβούνιος. 64-89, 4-39 πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Παλεύει φαία να ρίξει τη διαφορά, αλλά με τον ένα τρόπο και ή τον άλλον, ο Ερμής πάντα βρίσκει αντίδοτο. Καλάθι και φάουλ, εξαιρετικό. Coast to coast από τον Στεριάκη. Πέταξε την μπάλα τελευταία στιγμή. Η μπάλα βρήκε το καλάθι. 66-89. 4-31 πριν τη λήξη του αγώνα. Ο Στεριάκης που εκτελεί και την βολή είναι εύστοχος, 67-89. Ζαρμακούπης δίνει στον Ντράσκοβιτς, αυτός αστοχή. Ένα παιχνίδι που είχε γίνει run and gun τα τελευταία λεπτά. Καραλευτέρης, αστοχή από καλή θέση. Θα λέγαμε κύριο Συμπάλα, του παίξε παιχνίδι. Βασιλόπουλος. Κυρίτσης. Προσπαθεί, κερδίσει το προσωπικό του αντίπαλο, αλλά δεν μπορεί να σκοράρει. Φεύγει γρήγορα στον ευνηδιασμό. Αστοχούν πάλι παίκτες της ΦΕΑ. Βασιλόπουλος για τον Μαργέλη, αλλά αυτός δέχεται το φάουλ τη στιγμή που ήταν έτοιμος να βάλει το καλάθι. 67-89, 3-39 πριν τη λήξη του αγώνα. Ο Ερμής σχηματαρίου είναι αυτός που κρατάει το προβάδισμα στο σκορ και είναι πιο κοντά στη νίκη. Παρά το πάθος και τον ενθουσιασμό που έχει δείξει η ΦΕΑ, παρά τις ανατροπές, παρά τις πολύ καλές προσπάθειες και συνεργασίες που έβγαλε η ομάδα της Φιλαδέλφειας, δεν ήταν ικανή για να μπορέσει να καλύψει αυτή τη διαφορά. Καραλευτέρης. Καραχάλιος, ωραία προσποίηση, εκπληκτικό καλάθι από τον Καραχάλιο, πολύ ωραία προσποίηση, έκανε και την πιρουέτα, άφησε την μπάλα στο καλάθι, ήταν εύστοχος, 69-91 έγινε το σκορ. Ωραία γλέψιμο και πάσα και στον ευγεδιασμό για την ΕΦΕΑ, σουτάρι. Και τρίποντο από τον Στεριάκη. 71-91 και έχουμε time out. Επιστροφή και πάλι στο Απόστολος Κόντος, 71-91, έχω σύμποντους διαφορά για τον Ερμή σχηματαρίου. Τρία λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, ο Ερμής που δείχνει ότι κρατάει σταθερά τους βαθμούς της νίκης. Μια φοβερή προσπάθεια από τον Μπράιαντ, προσπάθησε να κάνει ατομική προσπάθεια και κάρφωμα, αλλά δεν του βγήκε. Δεν έγινε φάουλ και κάρφωσε πάνω στην
στη στεφάνη της ρακέτας. Θα ήταν από τα highlight του παιχνιδιού. Ο Μπράιαντ που σηκώθηκε πάρα πολύ ψηλά για να καρφώσει στο πρόσωπο του αντιπάλου, αλλά δέχτηκε εκεί φάουλ. 2 και 45 πριν τη λήξη, 71-91. Για την 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος Elite League, Ρίκος Ντινάν, πρεμιέρα του δευτέρου γύρου. Παιχνίδι που βλέπετε από, από το κανάλι της ΦΕΑ. Η ΦΕΑ που πάλεψε πάρα πολύ, ήταν στο παιχνίδι για 2,5 περίπου περιόδους. Αλλά η εμπειρία και η ευστοχία των παιχτών της ομάδας του σχηματαρίου ήταν αυτή που μέτρησε σε καθοριστικές φάσεις. Το σκορ έχει γίνει 71-94, 2 λεπτά και 6 δευτερά πριν τη λήξη της, του παιχνιδιού. Νωρίτερα έχει αποβληθεί ο κύριος Αλέξανδρος Καρατζάς με δεύτερη τεχνική ποινή. Τώρα κερδίσει από την άλλη πλευρά η ΦΕΑ τεχνική ποινή και εκτελεί βολές. 72-94. 73-94 είναι το σκορ. Μπράιαντ. Βασιλόπουλος. Η μπάλα δεν πήγε στον Κυρίτσι, την έχασε μέσα από τα χέρια του. Έχει πατήσει και τη γραμμή, που λέει, καθώς λένε και οι διαιτητές. Καραλευτέρης προσπαθεί τώρα η ΦΕΑ να μειώσει το σκορ. Καραλευτέρης προσπαθεί να κερδίσει το rebound από τον Μπράιαντ. Βασιλόπουλος Μπράιαντ, με δυσκολία κατεβάζει την μπάλα τώρα ο Ερμής. Κυρίτσης προσπαθεί πως θα σουτάρει και κερδίζει το φάουλ. 73-94, 1-25 πριν τη λήξη του αγώνα. Το παιχνίδι για την ΦΕΑ έχει μπει και ο Κωνσταντίνος Ρωμοσιός, ο έμπειρος αυτός γκάρντ. Ο Κυρίτσης τώρα εκτελεί την πρώτη βολή, είναι εύστοχος. Είναι εύστοχος και στη δεύτερη, 73-96. 23 πόντοι διαφοράς για την ομάδα του Ερμή. Κατεβάζει την μπάλα ο Στεριάκης. Σουτάρει και είναι εύστοχος. 76-96. Ζαρμακούπης για τον Άκη. Ζαρμακούπης. Νάκης. 51 δεύτερα πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Κερδίζει το φάουλ η ομάδα του Ερμή με τον Ηλία τον Καλημέρη. Τώρα ο Νίκος ο Οικονόμου έχει αποσύρει τους βασικούς στον πάγκο. Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Δεν προλαβαίνει και η ΦΕΑ να αντιδράσει περισσότερο. Εύστοχο στη βολή ο Καλημέρης. 76-97. Εύστοχο και στη δεύτερη. 76-98, 48 δεύτερα πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Καραλευτέρης. Καραχάλιος. Εύστοχο για 3 πόντους.
79-98. Κατεβάζει την μπάλα τώρα ο Ερμής. Προσπαθούν να κλέψουν οι παίκτες του... της ΦΕΑ. Γίνεται το καλάθι. Αλλά έχει χτυπήσει... στην προσπάθεια να κλέψει παίκτης της ΦΕΑ. Κοντραρίσκεται με τον αντίπαλό του. Φαίνεται αυτός τύψος στο πρόσωπο. Έχει πέσει κάτω. Έχει σταματήσει το παιχνίδι. Ο Νίκος Οικονόμου ανοίγει διάλογο με τους παίχτες της ΦΕΑ ότι δεν χρειαζόταν αυτό το φάουλ. 22 δεύτερα πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Έχει σταματήσει το χρονόμετρο, έχει σταματήσει ο αγώνας. Ο παίχτης του Ερμή είναι κάτω πεσμένος. Από πάνω το ιατρικό επιτελείο. ...79-98 το σκορ... ...22 δεύτερα... ...υπάρχει ένταση στις εξέδρες... ...μεταξύ τους οι παίκτες συζητούν για τη φάση... ...έξαλλος ο Νίκος Οικονόμου... ...για τον τραυματισμένο παίκτο... ...απ' την άλλη απαντάνε και οι παίκτες της ΦΕΑ... Και πάλι η διακοπή συνεχίζεται. 79-98 έχει μείνει το, λέει, το ταμπλό. Στα 22 και 8 εκατοστά του δευτερολέπτου. Από τη θέση που είμαστε δεν μπορούμε να δούμε ακριβώς ποιος παίκτης είναι αυτός του Ερμή που βρίσκεται πλέον αρκετά λεπτά κάτω πεσμένος μπροστά στο τραπέζι της γραμματείας. Νεύρα τώρα από τον Νίκο τον Οικονόμου. Ξεσηκώνει η εξέδρα της ΦΕΑΣ. ...79-98 είναι το σκορ. Δεν ξέρουμε τώρα σε ποιον παίκτη αναφέρθηκε και φώναζε ο κύριος Οικονόμου. Έχουμε νέα ένταση μεταξύ των δύο πάγκων. Ο παίκτης που είχε τραυματιστεί ήταν ο Φιλοξενίδης σε ένα τζαρτζάρισμα με ένα αντίπαλό του. Τώρα δεν έχουμε δει ποιος παίκτης ήταν από την ομάδα της ΦΕΑ σε μια προσπάθεια, σε μια αμυντική προσπάθεια. Πήρε την μπάλα η ΦΕΑ, έκανε επίθεση. Από την άλλη είδαμε τον παίκτη να πέφτει κάτω. 79-98 το σκορ, 22 δεύτερα έχει χτυπήσει τη μύτη του από ό,τι μπορούμε να παρατηρήσουμε από μακριά.
σε αυτή την μονομαγεία των δύο παιχτών. Ο Φιλοξενίδης, ο οποίος είναι στον πάγκο και δέχεται τις πρώτες βοήθειες ακόμα από το ιατρικό επιτελείο του Ερμή. Το παιχνίδι έχει διακοπεί πλέον αρκετά λεπτά. Πάλι δεν έχουμε παιχνίδι. Για να δούμε τώρα και τι θα δώσουν και οι διαιτητές. Δέχεται εκεί τις πρώτες βοήθειες. Τώρα είναι να χτυπάει, είχε κερδίσει φάουλ προηγουμένως όμως η ομάδα της ΦΕΑ. Το σκορ είναι το 80-98 και η μπάλα είναι απ' έξω για τη ΦΕΑ. Σουτάρουν οι παίκτες της ΦΕΑ, στοχούν. 13-12 δεύτερα, δεν έχουμε παιχνίδι. Καμία ομάδα δεν κάνει καμία προσπάθεια. Το χρονόμετρο τελειώνει. 80-98, ακούγεται η κόρνα της γραμματείας. Τελειώνει το παιχνίδι. Ο Ερμής Σχηματαρίου παίρνει την νίκη. 80-98, παίρνει αυτό το σημαντικό διπλό. Πάει στους 23 πόντους. Κάνει το ρεκόρ το 8-7, από την άλλη η ΦΕΑ πάει στους 21 και έχει 5-11 το σκορ, το ρεκόρ της. Ένα παιχνίδι που είχε μεγάλη διαφορά, αλλά με αυτό τον τραυματισμό του παίκτη του Ερμή διακόπηκε στο τέλος, παγώσαν και οι παίκτες, παγώσαν και οι θεατές. 80-98 το τελικό σκορ. Να πούμε λίγο τις... τα δεκάλεπτα του παιχνιδιού, 22-33 το πρώτο, 47-58 το ημίχρονο, 61-78 η τρίτη περίοδος και 80-98 το τελικό αποτέλεσμα. Εδώ από το κλειστό Απόστολος Κόντος, δεν έχουμε να πούμε τίποτε άλλο. Σημαντική είναι και για τον Ερμή Σχηματαρίου, ναι. Η επόμενη αγωνιστική, ο Ερμής υποδέχεται τον Παπάγο στην έδρα του, ενώ η ΦΕΑ... Οι παίκτες των δύο ομάδων χειροκροτεί μία την άλλη, ενώ η ΦΕΑ πάει στην Ελευθερούπολη να παίξει με την, πάει στην Καβάλα να παίξει με την Ελευθερούπολη. Από την ομάδα του Live Channel που ήταν στην παραγωγή και τον Παναγιώτη Καλυμάνη που ήταν στην περιγραφή. Καλό βράδυ.